του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες είναι η κυρία Σουριαδάκη και η Κατερίνα μαζί μας. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τη φιλοξενήσουμε εδώ στον ηχό. Τώρα μου πεις κακώς. Με την πρώτη ευκαιρία όμως είναι εδώ η Κατερίνα, να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία μου. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές ή τις ακροατριές. Ελπίζω να είστε καλά. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Είστε και σε φουλ δουλειά τώρα, έτσι, έχετε πολλές εκδηλώσεις μπροστά σας, έχετε τον αγώνα δρόμου την Κυριακή, θα μας πείτε περισσότερα για τη συμμετοχή, το Σάββατο κάτι γίνεται στον Άγιο Νικόλαο αυτό το Σάββατο, την παρέλαση και εκδηλώσεις, για πάμε. Ωραία, ναι, θα ήθελα να αναφέρω, να κάνω μια αναφορά σε όλα αυτά. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στις 23 του μήνα, την κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου στις 11 το πρωί, το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παίξα Γέλασε γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας του, προσφέροντας με ελεύθερη εισφορά λεμονάδες και μπισκότα τα οποία έχουν παρασκευάσει τα παιδιά του χώρου τους. Mm-hmm. Τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή θα τα διαθέσουν στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Ιερά Πέτρας Γιώργης της Σουρσεδάκης. Κάποιοι από εμάς, κάποιοι εκπρόσωποι του ΔΣ του Συλλόγου μας θα παρευρεθούν στην εκδήλωση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα σεβασμού και ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο, γιατί μας στηρίζει για ακόμα μια φορά. Μας έχει στηρίξει και άλλες φορές σε άλλες εκδηλώσεις, σε κάποια άλλα θέματα του. Τώρα, όσον αφορά αυτό, θα είναι το Σάββατο. Όσον αφορά την Κυριακή, στις 24 του μήνα, που θα είναι ο ημιμαραθώνιος εδώ στην Ιερά Πέτρα, θα συμμετάσχει ο Σύλλογος με αγώνισμα ατόμων με αναπηρία που θα ονομάζεται Τρέχω αλλιώς αλλά τρέχω, όπου σε αυτό θα συμμετάσχουν άτομα με διάφορες παθήσεις, άτομα με αναπηρικό μαξίδιο, άτομα με νοητική στέρηση, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, άρα συμπεριλαμβάνει διάφορες κατηγορίες. Το αγώνισμα θα είναι περίπου 500 μέτρα. Η ώρα εκκίνηση θα είναι 11:20 από το Πάρκο Μήνος. Θα προχωρήσουμε μέχρι το παιδικό σταθμό δίπλα στην Αγία Φωτεινή και θα κατέβουμε παραλιακά και μέχρι το τρίτο γυμνάσιο και θα επιστρέψουμε στο Πάρκο Μήνος. Όπου μέσα από το αγώνισμα αυτό θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να κάνουν τα πάντα απλά με διαφορετικό τρόπο. Σωστά. Θα υπάρχει συμμετοχή από έτσι. Θα υπάρχει συμμετοχή, ναι. Έχουν εκδηλώσει δηλαδή ενδιαφέρον άνθρωποι του συλλόγου να συμμετάσχουν. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Πολλά μηνύματα, γιατί όσο και αν λέμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο διαφορετικό σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Χρειάζεται. Ωραία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ένα παραπάνω ενδιαφέρον τώρα το τελευταίο διάστημα σε οτιδήποτε γίνεται. Απλά χρειάζεται λίγο, χρειάζεται ακόμα αγώνας. Τη συμμετοχή όλων μας. Έχουμε ακόμα πολλά βήματα για να μπορέσουμε να πούμε. Ακόμα, ναι. Έχουμε κάνει, έχουμε εξελιχθεί κάπως, αλλά χρειάζεται ακόμα αρκετός, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Τώρα, για την παρέλαση τη Δευτέρα, για πρώτη φορά ο σύλλογος μας θα συμμετάσχει, θα παρελάσουμε στην εθνική γιορτή μας 25 Μαρτίου. Όποιος μπορεί, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει, τα οποία μπορεί να, όποιος μπορεί να συμμετάσχει, που είναι είτε άτομο με αναπηρία, είτε γονείς, κυδεμόνας ατόμου με αναπηρία, είτε φίλοι του συλλόγου, μπορεί να συμμετάσχει. Ενημερώνει το γραφείο του συλλόγου μας. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε περιθώριο. Μπορεί να συμμετέχει. Ωραία. Οπότε αρκεί να το δηλώσει στο σύλλογο ότι θέλει να είναι μαζί σας, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό. Ναι. Τη Δευτέρα λοιπόν, παρέλαση, είναι η πρώτη φορά νομίζω. Είναι η πρώτη φορά. Πρώτη φορά λοιπόν, πρώτη φορά. Παρέλαση του Συλλόγου ΑΜΕΑ Ιερά Πέτρας. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ήδη συμμετοχή, ήδη έχει εκδηλωθεί δηλαδή ενδιαφέρον γι' αυτό. Μπράβο σας.
Και πάμε και στην, δεν ξέρω, παρέλαση θα τη δούμε, θα είμαστε εκεί να σας χειροκροτήσουμε. Και έχουμε και μια εκδήλωση, η οποία θα γίνει, βέβαια την ξαναθυμίσουμε, θα γίνει τον επόμενο μήνα, αρχές του μήνα. Θα γίνει 6 Απριλίου, ημέρα Σάββατος, ώρα έναρξη θα είναι 8 η ώρα το βράδυ. Είναι μια χοροσπερίδα που θα γίνει στο Κοράλι. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε να διασκεδάσουμε με το Μανώλη Παπαδάκη και το συγκρότημά του, καθώς επίσης και το Στέλιο Παρκιουφάκη. Ωραία. Θα υπάρξει επίσης, εκτός από το κύριο μενού, θα έχουμε και λασιοφόρο αγορά, όπου σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιχειρηματίες της Ιεράπετρας, γιατί μας στηρίζουν και μας στήριξαν και αυτή τη φορά, είτε με χορηγίες είτε δίνοντας κάποια δώρα όπου θα κάνουμε τη λασιοφόρο μας. Σε λίγες μέρες θα βγάλουμε και την αφίσα, θα βγει η αφίσα εντός ημερών. Ωραία. Και σκοπό τώρα, σκοπός της εκδήλωσης είναι, Καταρίνα, ποιος? Σκοπός της εκδήλωσης καταρχάς είναι, επειδή είπαμε ότι τα άτομα με αναπηρία θέλουμε να είμαστε ισότιμα και να ενταχθούμε πλήρως στην κοινωνία, το κομμάτι και το κομμάτι της διασκέδασης είναι μέσα σε αυτό. Οπότε θέλουμε και να διασκεδάσουμε, αλλά και να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε κάποια έσοδα για να υλοποιήσουμε και για να επιβιώσει ο σύλλογος, για να μπορεί να είναι λειτουργικός και χρήσιμος στα άτομα της κοινωνίας μας, και να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται, είτε δράσεις, είτε το μεγάλο, αν και θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, το μεγάλο μας στόχο που είναι για το οικόπεδο που έχουμε αναφέρει παλιότερα. Οπότε χρειάζεται προσπάθεια για όλα αυτά. Πολλά παιδεία, πολλά μέτωπα. Πολλά. Γι' αυτό λέω, δεν μπορούμε σε μία συζήτηση να τα καλύψουμε όλα. Εν καιρό πιστεύω να... Μπορούμε να έχουμε μια πολύ... Να πούμε πιο αναλυτικά. Να μπούμε σε μια μεγαλύτερη εικόνα και εξήγηση όλων αυτών, γιατί είναι πολλά τα δεδομένα και πολλά τα μέτωπα. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και το Σάββατο φαντάζομαι θα υπάρξει εκπροσώπηση του Συλλόγου στον Άγιο Νικόλαο. Και την Κυριακή καλή επιτυχία σε όλους όσους θα λάβουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα των 500 μέτρων. Καλή παρέλαση, καλή εθνική γιορτή, καλή. Πολύ. Ναι, και θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Να κάνουμε μια... Ευχαριστούμε και για τη στήριξή σας. Εννοείται, κοντά σας πάντα. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι, θα κάνουμε μια συζήτηση, δηλαδή να μην έχουμε μόνο την, όταν είναι η 3η Δεκέμβρη, ας πούμε, που είναι αφιερωμένη στα άτομα, θα μπορούσαμε να το δούμε και σε άλλο χρόνο όλο αυτό. Κυρία Σπυριδάκη, με συγχωρείτε, κυρία Σουριαδάκη, ήθελα να πω, σας μπέρδεψα με την άλλη την Κατερίνα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει η δομή εδώ, η στέγη μετάβασης κλπ, η οποία έχει γίνει αγώνος δρόμου, προκειμένου ή να διορθωθεί ή να κλείσει, γιατί δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες που να... θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς ως πρόεδρος του Συλλόγου. Μεγάλο θέμα αυτό. Όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, καλό είναι να, να μην υπάρχει. Δηλαδή προκειμένου κάτι να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, βάζουμε σε κίνδυνο καταρχάς τα παιδιά που ήδη υπάρχουν μέσα. Τι να πω, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω μας πονάει όλους. Έχουμε κάνει από την πλευρά μας ο Σύλλογος ό,τι ενέργειες είναι να γίνει, τις έχουμε κάνει, τις ενέργειές μας. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο για τι θα γίνει. Άραστε. Ας ελπίσουμε ότι καλύτερο, πρώτα για τα παιδιά που είναι στη δομή αυτή. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά που έχετε και είναι μπόλικα και μαζεμένα αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουριαδάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.